Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό βρίσκεται στο στόχαστρο μια συνδυασμένη επίθεση και των τριών κομμάτων τη κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και το ΜΜΕ. Χαρακτηρίζεται διαρκώς ως κόμμα περιθωρίου, ως κόμμα το οποίο ευνοεί τη βία και με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια προσπάθεια να εξισωθεί με τη Χρυσή Αυγή σε μια θεωρία των δύο άκρων. Αυτό επαναλαμβάνεται διαρκώς από την Βίλα Αμαλία μέχρι την πρόσφατη επίθεση στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να μου πεις πού στοχεύει αυτή η προπαγανδιστική τακτική των κυβερνητικών κομμάτων. Νομίζω ότι η προφανής εξήγηση αυτής της τακτικής εκ μέρους της κυβέρνησης είναι μια προσπάθεια να μας κάνει να ξεχάσουμε τα όσα ζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Να ξεχάσουμε τα νέα μέτρα, το μεσοπρόδεσμο, τις αυξήσεις στη ΔΕΗ, το φορολογικό, και νομίζω ότι ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, διότι δεν είναι πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας ενορχιστρωμένης επίθεσης. Υπήρχε και το διάστημα των πρώτων ημερών και του πρώτου χρόνου του μνημονίου. Η στόχευση αυτής της τακτικής είχε να κάνει με τα εξής κατά τη γνώμη μου. Πρώτα απ' όλα να μπορέσει να εμφανίσει τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες και εσύ, σαν μια ακραία δύναμη και να τον αποκόψει, να δημιουργήσει μια ζώνη γύρω από αυτόν, από ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο φάνηκε από τις πρώτες μέρες που μπήκε η χώρα μας κάτω από αυτό το ιδιότυπο καθεστώς της Τρόικας, και ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προστάσεις του φάνηκε ότι είχε μια αποδοχή, να προσπάθεια ήταν να αποκοπεί από αυτό το ευρύτερο κοινό. Υπήρχε όμως και μια στόχευση την οποία θεωρώ ότι πρέπει να την επισημαίνουμε και είναι διαχρονική. Μπροστά στην πραγματικότητα που την αντιλαμβάνεται και η ίδια κυβέρνηση και που μεταφράζεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη δικιά της κοινωνική απομόνωση, αντί να επιτεθεί ευθέως στην ίδια την κοινωνία που δικαιολογημένα διαμαρτύρεται. Της επιτίθεται οικονομικά, άλλωστε. Ναι. Προσπαθεί δια του ΣΥΡΙΖΑ να ενοχοποιήσει κάθε φωνή διαμαρτυρίας, να ενοχοποιήσει και να απαξιώσει τους κοινωνικούς αγώνες. Είναι δηλαδή μια στρατηγική που έχει όλες αυτές τις πλευρές μαζί. Το χειρότερο ποιο είναι? Ότι αυτή η στρατηγική έχει αναβαθμιστεί επιταχύρω στις ημέρες του Αντώνη Σαμαρά. Διότι βλέπουμε ότι ενώ και παλιότερα υπήρχε αυτή η προσπάθεια, ένα ας πούμε χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Πάγκαλος, αλλά ο οποίος όμως την έπαιρνε στους ώμους του, από μόνος του, αυτή την τακτική, αυτή την πολιτική. Δεν ήταν δηλαδή κεντρική γραμμή. Δεν ήταν ακριβώς κεντρική. Υπήρχαν και στελέχη της τότε κυβέρνησης οι οποίοι δεν τον καλύπταν απόλυτα. Ναι, τώρα βλέπεις, ναι. Μάλιστα μερικές φορές που κάνουν παρατηρήσεις κιόλας. Ναι, τώρα βλέπουμε ότι αυτή η στρατηγική της έντασης πλέον έχει επενδυθεί με μια εμφυλιοπολεμική λογική που δεν έχει προηγούμενο για τα πολιτευτικά δεδομένα και εκπορεύεται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι αυτοί οι σύμβουλοι πρόκειται περί ανθρώπων εθνικιστών και ακροδεξιών. Το Δίκτυο 21. Το Δίκτυο 21 και διάφοροι άλλοι, όπως ο Φαΐλος Κρανιδιώτης, ο οποίος με τα όσα γράφει σε εβδομαδιαία βάση στην εφημερίδα Δημοκρατία δείχνει ακριβώς ποιοι είναι οι σχεδιασμοί του και ποιες είναι οι προθέσεις του. Και το βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα και από τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πρόσεχε να δεις όμως, αν θέλεις, την φαινομενική αντίφαση, αλλά που ουσιαστικά είναι οι δύο πλευρές της ίδιας στρατηγικής. Μόλις χθες, προχθές, καλέσανε τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κοινό μέτωπο, σε μια συστράτευση κατά της βίας και της τρομοκρατίας. Και την ίδια στιγμή ο Βενιζέλος, βγαίνοντας από τη σύσκεψη των τριών αρχηγών, καταγγέλει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει φλερτ με την τρομοκρατία. Και την επόμενη αμέσως μέρα, ο Κεντρίκολου εξαπαλεί μια νέα επίθεση
μιλώντας για ακραίους, για ανθρώπους οι οποίοι όψιμα θυμηθήκανε τα θέματα της τρομοκρατίας, αλλά ουσιαστικά λέω δεν είναι αντίφαση, αλλά είναι οι πλευρές ακριβώς της ίδιας στρατηγικής, η οποία θέλει ακριβώς αφενός να δείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ακραία πολιτική δύναμη, και το δεύτερο είναι να θεμελιώσει αυτή την επικίνδυνη θεωρία των δύο άκρων. Μια ανιστόρητη θεωρία, η οποία πάει να εξισώσει πράγματα που ούτε ιδεολογικά ούτε πολιτικά μπορούν να εξισωθούν. Ναι, αυτό όμως θέτει και ένα ζήτημα ομαλότητας, κοινωνικής ομαλότητας. Δηλαδή, όταν το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, που κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κυβερνητικό κόμμα, χαρακτηρίζεται ακραίο κόμμα, θέτει ζήτημα ομαλότητας, κοινωνικής ομαλότητας. Να θυμηθούμε δηλαδή ότι τη δεκαετία του 30, με τέτοιες ακραίες τοποθετήσεις, κατέρριψε η κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ναι. Το εντοπίζει σωστά, το θέτει σωστά η ερώτησή σου. Αλλά νομίζω ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο μνημόνιο, δεν είμαστε σε ομαλές συνθήκες. Αυτό είναι σωστό πλούς. Είτε έχουμε να κάνουμε με πολιτικές οι οποίες φέρνουν κυριολεκτικά τα πάνω κάτω, με ανατροπές καταστάσεων, κατακτήσεων, συρρήκνωση δικαιωμάτων, οι οποίες χαρακτηρίζανε την πολιτική και κοινωνική ζωή όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε δηλαδή μια κοσμογονία κυριολεκτικά, που προφανώς η επίδραση αυτής της πολιτικής δεν αφήνει απ' έξω την λειτουργία της ίδιας δημοκρατίας και του πολιτικού συστήματος. Εμείς πολύ έγκαιρα είχαμε μιλήσει για έναν ιδιότυπο μνημονιακό ολοκληρωτισμό, ο οποίος ουσιαστικά ερχόταν να συρρυκνώσει την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας και να μας οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες τουλάχιστον για τα μεταπολιτευτικά πολιτικά πράγματα της χώρας μας είναι πρωτόγνωρες. Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η χώρα πράγματι γνώρισε, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, αν θέλεις, τις πιο δημοκρατικές συνθήκες που είχε γνωρίσει ποτέ. Και μια και το ανέφερες τώρα την μεταπολιτευτική καρναλική περίοδο, θα σου έλεγα ότι ουσιαστικά η σημερινή πολιτική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας ξυλώνει τα χαρακτηριστικά εκείνης. Και παραπέμπει στο 60, λες. Και παραπέμπει στην πρώτη καθολική κατάσταση στην Ελλάδα. Οφείλει η δικιά μας η αριστερά σήμερα, πέρα από το μέτωπο που έχει απέναντι στην πολιτική του μνημονίου και στην ολόπλευρη προσπάθεια να ανατρέψει αυτή την πολιτική, που είναι η πιο ταξική, άδικη και αντικοινωνική πολιτική που έχει γνωρίσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, να υπερασπιστεί το θέμα του δημοκρατικού κεκτημένου, το οποίο απειλείται, ξεκινώντας μάλιστα από μία, αν θέλεις, βαθύτερη πεποίθηση, η οποία χαρακτηρίζει το δικό μας χώρο, ότι η δημοκρατία αποτελεί και μια αυταξία. Σωστό. Και είναι αποτέλεσμα, όχι αν θέλεις κάποιες γαλαντομίας των κυρίαρχων τάξεων, αλλά είναι αποτέλεσμα κατακτήσεων εργατικών αγώνων των προηγούμενων δεκαετιών. Και κανείς αντιλαμβάνεται, αν θέλεις, την αξία ορισμένων πραγμάτων όταν αυτά κινδυνεύουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να ουσιαστικά να σου στερούν με διάφορους τρόπους το δικαίωμα της διαδήλωσης, της απεργίας, της συνέλευσης μέσα στους χώρους δουλειάς, τα οποία ήταν αυτονόητα αυτά για τον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ελλάδα σε κάποιους χώρους, σε κάποιες περιόδους, αντιλαμβάνεσαι τελικά το τι χάνεις, την αξία των αυτών πραγμάτων. Πράγμα που δεν μπορούσαμε να το συνειδητοποιήσουμε όταν, ας πούμε, τα θεωρούσαμε αυτά ως δεδομένα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το μέτωπο πρέπει να είναι ενάντια στις ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας,
ενάντια στην προσπάθεια συρρήγνωσης και ακύρωσης θετικά πλευρών της ίδιας της λειτουργίας της δημοκρατίας. Άλλωστε, ο νεοφιλελευθερισμός είναι και παρμιώδης για τις δημοκρατικές τάσεις. Ο Χάγια, για παράδειγμα, στους θεωρητικούς του νεοφιλελευθερισμού, έλεγε ότι πρέπει να δίνεται το δικαίωμα ψήφου μία φορά στη ζωή ενός ανθρώπου. Ναι. Ήταν τρομερό, δηλαδή. Σωστό είναι αυτό, αλλά για να το επαναφέρουμε λίγο και σε σχέση με αυτά που ζούμε, ευθεία βολή, αν θέλεις, στην λειτουργία της δημοκρατίας αυτό καθ' αυτό, αποτελεί η προσπάθεια σήμερα των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κύκλων να συνταγματοποιήσουν τον νεοφιλελευθερισμό. Η προσπάθεια δηλαδή μια οικονομική συνταγή να αποτελέσει εκείνο το συνταγματικό πλαίσιο το οποίο να είναι περιοριστικό πια για την ίδια την λειτουργία της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Παρ' όλα αυτά, η εμφυλοπολεμική αυτή τακτική μοιάζει να αποδίδει. Δηλαδή, να σου θυμίσω ότι η τελευταία δημοσκόπηση της Public Issue δίνει να προηγείται η Νέα Δημοκρατία οριακά, βέβαια, μισή μονάδα που είναι στατιστικό λάθος κλπ. Αλλά σε κάθε περίπτωση συμβαίνει για πρώτη φορά μετά από αρκετό διάστημα. Ακόμα υπάρχουν κακεντρεχή άρθρα στον τύπο που μιλάνε ότι ο Τσίπρας ακριβώς κάτω από δημοσκοπικά ευρήματα κάνει μια στροφή προς το κέντρο, προς συντηρητικές δηλαδή κατευθύνσεις. Πολλοί ομιλούν και για κολοτούμπα κιόλας. Ακριβώς κάτω από την πίεση που δέχεται από αυτή την τακτική της Νέας Δημοκρατίας που αποδίδει. Άρα θέλω να μου πεις πώς απαντάς αυτά. Κοίταξε να δεις. Αν αναφέρεσαι στα αποτελέσματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων, θα σου έλεγα ότι η εικόνα που προκύπτει από αυτές δεν αναιρεί όλο αυτό που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας διαπιστώνει ένα αντιέξοδο στο εφαρμοζόμενο μνημονιακό πρόγραμμα, δεν βλέπει καμιά προοπτική, δεν εμπιστεύεται την παρούσα κυβέρνηση, δείχνει όμως να έχει κάποιες διαφοροποίησεις, να αποτυπώνονται κάποιες διαφοροποίησεις σε σχέση, μικρές, σε σχέση με την δύναμη των κομμάτων και ιδιαίτερα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Θεωρώ ότι οι βασικές τάσεις μέσα στην ελληνική κοινωνία δεν θα διαμορφωθούν κυρίως στη βάση αυτής της προσπάθειας που γίνεται εκ μέρους της κυβέρνησης, δηλαδή της στρατηγικής της έντασης, του αυταρχισμού και μιας προσπάθειας για να επιβληθεί μια κατάσταση γενικευμένη, ας το πούμε έτσι, καταστολής. Δεν θεωρώ ότι αυτό θα είναι το οποίο θα μετρήσει. Βεβαίως συμβάλλει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τις δικές μας πρωτοβουλίες. Εμείς δηλαδή μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την δυναμική πορεία ενδυνάμωση των γραμμών μας, ενίσχυσης της εμπιστοσύνης που δείχνει ο κόσμος στον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, από τη στιγμή που δεν θα περιοριζόμαστε μόνο σε μια λεπτομερή πιστική ανάλυση για τα διέξοδα της εφαρμοζόμενης πολιτικής και για τα χαρακτηριστικά της κρίσης, αλλά που θα διατυπώνουμε ρεαλιστικές, εφικτές προτάσεις που θα αισθάνεται το άλλος ότι θα βελτιώνουν τη ζωή του άμεσα, τώρα βραχυπρόθεσμα, έτσι και βρεθούμε στα πράγματα. Στο δεύτερο σκέλος, θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Σε σχέση με αυτό που λένε για την κολοτούμπα του Αλέξη Τσίπρα κλπ. Ναι. Εμείς νομίζω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή, πέραν των άλλων, αντιμέτωποι με μια υπαρκτή κατάσταση η οποία έχει να κάνει και με τα πολιτικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο που σκέφτεται ένας κόσμος ο οποίος μέχρι τώρα φαίνεται μας εμπιστεύεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αυτή η βίαιη εκτείναξη των ποσοστών μας μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα εκ των πραγμάτων θέτει την ανάγκη να μορφοποιηθεί, να πολιτικοποιηθεί όλος αυτός ο νέος χώρος που υπάρχει γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Ναι. Το 3 πήγε στο 27% είναι μεγάλη. Ναι, να μορφοποιηθεί.
Δεν μπορεί δηλαδή να βασίζεται η επιρροή μας απλά και μόνο στο ότι μπορεί εμείς να είμαστε πιο ικανοί να εκφράζουμε την δικαιολογημένη οργή και αγανάκτησή του. Mm-hmm. Πρέπει μαζί με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που μας εμπιστεύεται να διαμορφώσουμε άλλες σχέσεις πολιτικής επικοινωνίας και να διαμορφώσουμε και έναν άλλο τρόπο πια πολιτικής παρέμβασης. Γιατί τα λέω αυτά εισαγωγικά, mm-hmm. για να απαντήσω και στο ερώτημά σου, στο αν και κατά πόσον τελικά τα ταξίδια αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό σηματοδοτούν και μία, ας το πούμε έτσι, επιστροφή στον ρεαλισμό, όπως λένε οι αντίπαλοί μας. Mm-hmm. Οι αντίπαλοί μας έχουν αυτή τη στιγμή επιλέξει από τη μία να μας καταγγέλουν ως ακραίους, αλλά από την άλλη, δοκιμάζοντάς μας καθημερινά, να προσπαθούν να μας ενσωματώσουν στο δικό τους τρόπο σκέπτεστε και τελικώς να μας καταστήσουν μια δύναμη ακίνδυνη για την κυρίαρχη πολιτική. Και να μας εκθέσουν στα μάτια του... Και να μας εκθέσουν στα μάτια του κόσμου. Άρα, εγώ θα ήθελα όλοι εμείς που θεωρώ ότι είμαστε οι περισσότεροι τελικά σε επίπεδο κοινωνίας, ανεξάρτητα αν οι περισσότεροι πιστεύουν το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν είμαστε μαζί τους, να μην κουβεντιάζουμε με τους όρους και τις αναλύσεις που θέλουν να μας κάνουν τα κυρίαρχα μέσα. Δεν θεωρώ ότι είναι κανενός είδους κολοτούμπα το να αναγκάζεις την γερμανική κυβέρνηση να σε αποδέχεται ως συνομιλητή. Ίσα-ίσα συνιστά, κατά τη γνώμη μου, μία αναγνώριση εκ μέρους της πραγματικότητας που διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες δύο εκλογικές μάχες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θυμόσαστε πόσο απαξιωτικά μιλάγανε η Γερμανία, οι αξιωματούχοι παραμονές των εκλογών, πώς προσπαθούσαν μέσα από δημοσιεύματα και δηλώσεις να επηρεάσουν την ελληνική κοινή γνώμη και πώς τώρα μέσα από την ίδια την πραγματικότητα αναγκάζονται να σε αποδεχθούν στο ίδιο τραπέζι, όχι για να συμφωνήσεις, διότι κανείς δεν έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα πήγαινε εκεί για να πει στο Σόιμπλε, αλλά ούτε και ο Σόιμπλε θα μπορούσε να πει στο, τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς πήγαμε για να αδιαμεσολάβητα, πρόσωπο με πρόσωπο, να καταθέσουμε την άποψή μας γύρω από τα ζητήματα του Μνημονίου, θέτοντας το θέμα της ανάγκης εγκατάλειψης, ακύρωσής του, ως την βασική προϋπόθεση για να ακολουθεί ένας οποιοσδήποτε άλλος διαφορετικός δρόμος. Δεν μπορεί να μιλάς για ανάπτυξη, ανάκαμψη, παραγωγικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, μείωση της ανεργίας, σε συνθήκες κατάρρευσης του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορείς δηλαδή να μιλάς μέσα στα πλαίσια, τα ασφυκτικά, την ισοπεδωτική πραγματικότητα που διαμορφώνει το ίδιο το μνημόνιο. Η ακροδεξιά τακτική της έντασης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ είναι κατανοητή και τα δύο πλέον κόμματα είναι νεοφιλελεύθερα και στο χώρο της δεξιάς. Αυτό που σοκάρει είναι η στάση της ΔΗΜΑΡ. Την ίδια στιγμή που για ψήλο πίδημα συλλαμβάνονται μετανάστες, ακόμα και τουρίστες όπως έχουν γίνει γνωστό στον τύπο, συλλαμβάνονται και δέρνονται κιόλας από την αστυνομία. Την ίδια στιγμή που οι αντιεξουσιαστές για ψήλο πίδημα φορτώνται με απίθετες κατηγορίες, η Χρυσή Αυγή κάνει ό,τι κάνει, δολοφονούνται μετανάστες, δεν έχει συλληφθεί κανένας. Και παρόλα αυτά η ΔΗΜΑΡ συμμετέχει σε μια τέτοια ακροδεξιά κυβέρνηση με δύο υπουργούς. Θα ήθελα σε παρακαλώ να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτό που είναι σοκαριστικό για κάθε αριστερό. Ναι. Ως προς την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, νομίζω ότι το θέτεις σωστά, ότι έχει αντιμετωπιστεί με μια έτσι, θα λέει κανείς, ιδιότυπη ασυλία. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, νομίζω, όλο εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα έπρεπε αυτόματα να ενεργοποιηθεί, ώστε η παράνομη αυτή τη στιγμή πράξεις των χρυσαυγητών να αντιμετωπιστούν με τον αντίστοιχο τρόπο. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτές
Εμφανώς το λένε οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι εντάσσονται σε μια λογική η οποία ευθέως έχει τη λογική της εξόντωσης του αντιπάλου, του αυτού που έχει την διαφορετική γνώμη, όταν γνωστό ότι στο DNA αυτού του χώρου είναι πράγματι κύρια κατάρρευση της δημοκρατίας. Έτσι. Από εκεί και έπειτα, κι εγώ ειλικρινά κάθε φορά πέφτω από τα σύννεφα όταν ακούω τις δηλώσεις των στελεχών της ΔΗΜΑΡ. Νομίζω ότι τελικά η ΔΗΜΑΡ εξαργυρώνει, πουλάει και γι' αυτό την έχει και ανάγκη αυτή τη στιγμή και το μνημονιακός χώρος. Mm-hmm. Μια παλιά ταυτότητα αριστερής προέλευσης, η οποία όμως κάθε μέρα που περνάει δεν έχει σε τίποτα σχέση με τα όσα σήμερα υποστηρίζει. Πρόκειται για μια χωρίς προηγούμενο μετάλλαξη. Και αναφέρομαι κυρίως βέβαια στον κεντρικό της πολιτικό λόγο, διότι θα ήθελα πράγματι να διαφοροποιήσω τις τοποθετήσεις της ηγεσίας της από την προσέγγιση και από τις θέσεις που και εγώ μέσα από την προσωπική μου και εμπειρία βλέπω ότι παίρνουν διάφορα ένας κόσμος ο οποίος διάφοροι μέλη και φίλοι της Δημοκρατικής Αριστεράς που θεωρώ ότι και αυτοί έχουν εκπλαγεί. Δεν ξέρω μάλιστα ότι τι έχει απομείνει από αυτό, θα λέει κανείς, το ιστορικό κοινό που την ακολούθησε όταν έφυγε από το συνασπισμό. Δεν ξέρω πόσο από αυτό το κομμάτι έχει μείνει. Από ό,τι φαίνεται, ήδη πια απευθύνονται κυρίως στους πρώην ψηφοφόρους του Πασόκ. Ναι, στους πρώην ψηφοφόρους του Πασόκ και σε εκείνο το κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έχει ασπαστεί τον νεοφιλελευθερισμό και χαρακτηρίζεται από μια άκρο συστημική, θα έλεγε κανείς, αντίληψη. Ας αλλάξουμε λίγο κλίμα, ναι, ναι, και ας πάμε σε ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε την κοινή γνώμη τις τελευταίες μέρες με ανακοινώσεις κιόλας. Σχέση το ΜΜΕ με το ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι, αυτό σοκάρει μερικές φορές όταν βλέπεις τη τηλεόραση, τα παράθυρα της τηλεόρασης. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που είμαι μεγάλο δημοσιογράφη των καναλιών, να μην του υψώνουν το δάχτυλο και να του κάνουν μαθήματα κυβερνητικής πολιτικής. Με δεδομένο αυτό, αυτό που έχω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Τελικά τους μεγάλους δημοσιογράφους της τηλεόρασης πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζει κανένας, σαν δημοσιογράφος ή ως πολιτικά στελέχη? Ναι, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι που εννοείς είναι ουσιαστικά η έκφραση ενός ολόκληρου συστήματος αυτή τη στιγμή το οποίο εδράζεται στον χώρο των media και που αποτέλεσε όλο το προηγούμενο διάστημα και τον βασικό σύμμαχο, αν όχι τον αποκλειστικό, της μνημονιακής κυβέρνησης. Ήταν ο βασικός μοχλός να περάσει στον κόσμο ότι είναι αναπόφευκτα τα μνημόνια. Όταν αναπόφευκτα τα μνημόνια. Προφανώς αυτή η λειτουργία, αυτός ο τρόπος δημοσιογραφίας πολύ λίγη σχέση έχει με την δημοσιογραφία. Και πολλές φορές βλέπεις ότι και ένας κόσμος δικός μας θέτει το ερώτημα τι κάνουμε πηγαίνοντας σε αυτού του τύπου τα πάνελ. Θα σου θυμίσω βέβαια ότι εμείς αυτή την κατάσταση την αντιμετωπίσαμε και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στο 3,5% και στο 4%. Mm-hmm. Και ενώ θα περίμενε κανείς αυτή η επίθεση, η στοχοποίηση, η προσπάθεια απαξίωσης του ΣΥΡΙΖΑ να τον περιθωριοποιήσει πλήρως, έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι. Έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχουν πέσει τόσο πολύ το κύρος στον. Έτσι. Είναι πρόσφατη η δημοσκόπηση που υπήρξε. Έτσι. Από συγκεκριμένη εταιρεία που μιλάει ότι ακόμη και αυτοί που βλέπουν τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια πολύ λίγο τα εμπιστεύονται. Το βάζουν κάτω από τη βάση κιόλας. Το βάζουν αντικειμενικότητα. Χώριζε το ελπιδοφόρο γεγονός ότι το μεγαλύτερο πια κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ενημερώνεται μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα από το διαδίκτυο. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα θέμα πως πρέπει να οριμάσει και το διαδίκτυο. Σωστό. Έτσι, για γιατί ούτε αυτό είναι αυτό, ναι, που τα λέμε. Ναι.
Θεωρώ όμως ότι, το πιο έτσι αυτή τη στιγμή σημαντικό που έχουμε απέναντί μας και που θα πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε με συγκεκριμένα βήματα είναι η ίδια η δομή των δελτίων ειδήσεων. Διότι στα panels, εντάξει, μπορεί να έχεις απέναντί σου 3-4 και με κάποιους δημοσιογράφους 5 και 6 αντιπάλους, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι έχουμε ασκηθεί κιόλας στο να επιβιώνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά εκεί που το πράγμα είναι πραγματικά εξόφθαλμα αντιδεοντολογικό και υπηρετεί μια πολιτική χειραγώγησης, προσπάθειας χειραγώγησης κοινής γνώμης, είναι στα δελτία ειδήσεων. Εκεί δεν υπάρχει η έννοια της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί πέρα κόβονται και ράβονται οι ανακοινώσεις έτσι ώστε όπως τα παρουσιάζονται, βάζοντας προς και πίσω όλες τις εκδοχές της κυβέρνησης, να δημιουργούν μια ψεύτικη εικόνα από αυτά που έχεις υποστηρίξει στην πραγματικότητα στον τηλεθεατή εκείνη τη στιγμή. Αν κάποιος δηλαδή κατέβαινε από τον Άρη στον πλανήτη Γη και ερχόταν στην Ελλάδα και άνοιγε το τηλεπαράθυρο στις 8 ή στις 9 η ώρα, ειλικρινά θα θεωρούσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει, ξέρω εγώ, σχέση με την τρομοκρατία. Σχέση με την τρομοκρατία το λιγότερο. Το λιγότερο. Και πολλά άλλα. Ναι, πολλά, ναι, πολλά, ναι, πολλά. Έτσι, έτσι. Και εγώ έχω πει ότι η τηλεόραση, την τηλεόραση την ελληνική, την ιδιωτική, θα τη ζηλεύει και το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Τέτοια ομοφωνία απόψε να την τηλεόραση, γιατί σε μια ανακοίνωση που έβγαλες, σου την έπεσε το Μέγκα ότι και καλά είναι η απόψη των δημοσιογράφων. Η ερώτηση, η δική μου, όπως διάβασα την ανακοίνωση του Μέγκα, είναι υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος στο Μέγκα που να έχει διαφορετική άποψη. ένας που να έχει διαφορετική άποψη. Ένας και μοναδικό. Τυχαία. Δεν νομίζω. Τώρα θα ήθελα να σου πω μετά από όλα αυτά, ποια είναι η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών καναλιών. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο. Λειτουργούν τα κανάλια με προσωρινές άδειες που έχει το Συμβούλιο Επικρατείας. Τα έχει βγάλει μη συνταγματικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και έχουν πάρει τις άδειες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα έπρεπε να είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, ούτως ώστε τα κανάλια να μην έχουν τις ορθανοφανείς σχέσεις, με οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα. Όταν μιλάμε για διαπλοκή στην Ελλάδα, νομίζω ότι το πρώτο που μας έρχεται στο νου είναι οι διάφοροι μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοεργολάβοι και προμηθευτές του δημοσίου, οι οποίοι είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες μεγάλων μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα για να μπορούν να παίρνουν δουλειές από το δημόσιο. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι ακραία. Και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Και όταν εμείς μιλάμε για σύγκρουση με αυτό το διεφθαρμένο, το φαύλο δικοματικό πολιτικό σύστημα των προηγούμενων δεκαετιών, νομίζω ότι πρώτα και κύρια ιεραρχούμε τη σύγκρουση ακριβώς με αυτού του τύπου την διαπλοκή και την έκφρασή της. Και δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα βρισκόμαστε στο επίκεντρο ενός πολέμου ακριβώς με τους εκφραστές αυτών των συμφερόντων. Το πρώτο που θα μπορούσε να κάνει μια πολιτεία είναι να βάλει εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να απαγορεύσει άνθρωποι οι οποίοι συναλλάσσονται με τον δημόσιο να κατέχουν και μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνο. Το αυτονόητο. Και τη γράψη αυτό, το αυτονόητο. Από εκεί πέρα θα πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει, και μιλάμε για τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις εφημερίδες και τις τηλεοράσεις, όχι ως κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Έρχονται να υπηρετήσουν την πληροφόρηση, τον πλουραλισμό, την ενημέρωση. Και δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι επιχειρήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν
έτσι, στον, σε πλούτη, σε κέρδη για τους ιδιοκτήτες σου. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει μια αντίστοιχη τέτοια εικόνα. Mm-hmm. Όπως δεν υπάρχουν και τόσο πολύ σε αριθμό. Τηλεοπτική σταθμή. Όχι, και τηλεοπτική σταθμή και εφημερίδες και δημοσιογράφοι με τόσο μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Έτσι, έτσι. Με τόσο μεγάλη τηλεοπτική επιφάνεια. Και να λειτουργούν κιόλας ζημιογόνα οικονομικά. Ακριβώς. Και ενώ να λειτουργούν ζημιογόνα και να την χάνουν μια εύνοια χωρίς προηγούμενο από την ίδια την πολιτεία. Η μόνη εξήγηση είναι ότι έχουν άλλους τρόπους που παίρνουν χρήματα τα αφεντικά τους. Ακριβώς, ακριβώς. Βεβαίως, κοίταξε να δεις. Στην αντιπαράθεσή μας με αυτό το καθεστώς της διαπλοκής έχουμε έναν αντικειμενικό σύμμαχο και μην παρεξηγηθεί αυτό που θα πω. Την ίδια την κρίση, την οικονομική. Σωστό. Σωστό. Άρα λοιπόν το σύστημα πια το οποίο έχει καταρρεύσει εκ των έσω δεν μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί. Σωστός. Και θα σου έλεγα κάτι ότι επειδή δεν έχουν κόστος αυτές, οικονομικό κόστος αυτές οι αλλαγές, νομίζω ότι από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση της αριστεράς, εάν τελικά βρεθεί στα πράγματα, κυβέρνηση, είναι να θεσμοθετήσει τέτοιες αλλαγές έτσι ώστε να αλλάξουν το τοπίο στα μέσα ενημέρωσης. Γυρίζοντας πάλι πίσω στην πολιτική συγκυρία, η σοβαρότερη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε σχέση με το σκάνδαλο της Λίστας Ζαγκάρη. Η κυβέρνηση και τα τρία κόμματα δηλαδή, σας κατηγορούν, ότι σας κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ότι προσπαθείτε να αποσταθεροποιήσετε την κυβέρνηση τώρα που πηγαίνει καλά και έχει και κερδίζει πόντους στο εξωτερικό. Και το δεύτερο, ότι ο σκοπός σας είναι, του ΣΥΡΙΖΑ πάλι, να διαλύσετε το ΠΑΣΟ για να πάρετε τους ψηφοφόρους. Πώς απαντάς τα δύο πράγματα? Να ξεκινήσω από το εύκολο. Ότι το ΠΑΣΟ δεν είναι ανάγκη να το διαλύσει κανείς, διαλύεται από μόνο του. θα έλεγα δε ότι η παρουσία του Βενιζέλου στην αρχηγία είναι ένα βαρύδι από μόνη της. Έτσι, είναι ένα βαρύδι από μόνη της. Περίπου το ομολογούν και οι ίδιοι αν τους πιάσεις μια φιλική συζήτηση. Όποτε μιλάει ο Βενιζέλος είναι η καταστροφή για το ΠΑΣΟΚ. Μια φιλική συζήτηση. Η Λίστα Λαγκάρτ, όπως πολύ σωστά έχουμε πει, είναι η κορυφή του παγόβουνου. Όπου μέσα σε αυτήν την υπόθεση συμπυκνώνονται όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της ελεγχόμενης ανομίας, της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και της διάχυτης διαφθοράς που υπήρξε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη σήμερα, χωρίς προηγούμενο, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διότι ουσιαστικά υπερασπίζονται τον εαυτό τους. Υπερασπίζονται τα έργα και τις ημέρες τους όλο το προηγούμενο διάστημα. Βεβαίως, κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης προσπαθούν να κάνουν μια ελεγχόμενη εκτόνωση αυτής της υπόθεσης στο πρόσωπο του Πρόεδρου Κωνσταντίνου. Εύχομαι και ελπίζω αυτή η υπόθεση τελικά να οδηγήσει σε μια πλήρη αποκάλυψη όλων αυτών των πλευρών αυτού του συστήματος. Κάτι τέτοιο νομίζω ότι αντιστοιχεί στις διαθέσεις του κόσμου στο το που λέμε κοινό αίσθημα και πολύ νομίζω σωστά εμείς το θέτουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα, όχι από καμιά διάθεση ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής ή θεωρώντας ότι τα ζητήματα σήμερα είναι απλά και μόνο ζητήματα κάθαρσης ή εξυγίανσης. Αλίμονο. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε πως πράγματι η διαφθορά παντρεύεται με τις πιο ακραίες αντικοινωνικές και ταξικές πολιτικές. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, κοινό το μέτωπο προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ένα ηθικό ερώτημα επέτρεψε μου. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξαπολύει το τελευταίο διάστημα για το σκάνδαλο Λαγκάρη, της Λίζας Λαγκάρη. Εξαπολύει μύδρους κατά του ΣΥΡΙΖΑ
μιλώντας για πολιτική αλητεία, μιλώντας για ρεσάλτο προς την εξουσία, τον εγκαλεί δηλαδή ηθικά. Πάνω στην κουβέντα σε ρωτάω ευθέως, έχετε το ηθικό ανάστημα να το υψώνετε μπροστά στον βράχο της ηθικής που ακούει στο όνομα Ευάγγελος Βενιζέλος? Και θα έλεγα μάλιστα, συμπληρώνοντας το ερώτημά σου, ακούγοντας τον πριν από λίγο στην Βουλή, ότι περίπου είπε ότι όποιος του ασκεί σήμερα κριτική ή τον εγκαλεί για πολιτικές και ποινικές ευθύνες για την υπόθεση Λαγκάρτ, χτυπάει το ΠΑΣΟΚ, τη χώρα, την κυβέρνηση και τη σταθερότητα. Μπράβο. Περίπου είναι μια άλλη εκδοχή του Λουδοβίκου του 16ου. Μπράβο. Όλα αυτά είναι ο Βενιζέλος. Όλα αυτά είναι ο Βενιζέλος. Νομίζω ότι έχει ένα πλεόνασμα αλαζονίας από το παρελθόν. Έτσι. Δεν το επιτρέπει όμως ούτε η κατάσταση του σημερινού ΠΑΣΟΚ, ούτε αν θέλεις οι ίδιες οι βαρύτατες πολιτικές ευθύνες να μιλάει με τέτοιο τρόπο. Εμείς δεν επιδιώκουμε, ξέρεις, την σταθεροποίηση της κατάστασης. Εμείς θέλουμε να αποσταθεροποιήσουμε. Και δεν αντιλαμβάνουμε εκείνη την έννοια της σταθερότητας που βασίζεται σε 3 εκατομμύρια ανέργους, σε 2 εκατομμύρια νεόπτωχους, σε 57% ανέργους, νέους ανέργους, που βασίζεται σε συνταξιούχους οι οποίοι χάνουν μέρα με την ημέρα έστω και τα λίγα ευρώ που παίρνουν σύνταξη, σε ανθρώπους που τους κλέβουν τα συντάξιμα χρόνια, τις εισφορές τους. Μια σταθεροποίηση η οποία βασίζεται σε τι, στη συγχώνευση των σχολείων, στην αποψήλωση των νοσοκομείων από γιατρούς. Αυτό δεν είναι σταθερότητα, αυτό είναι το χάος. Και το χάος προφανώς πρέπει τελικά όσο μπορείς να το σταθεροποιήσεις. Άλλωστε είναι και ο σκοπός μιας αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να κυβερνήσεις κάποτε, δεν καταλάβω την κατηγορία. Να κλείσουμε αυτή την συνέντευξη, θα ήθελα ένα σχόλιο σου για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η κυβέρνηση το ζήτημα το πόσες κάλπες θα στηθούν. Είχε πει αρχικά 3, τελικά που ήταν 7, τελικά υποχώρησε κατά κάποιο τρόπο στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα σχόλιο για το χειρισμό, τον όρο χειρισμό της υπόθεσης. Ο όρος χειρισμός έδειξε πόσο αλληλέγγυοι είναι μεταξύ τους Σαμαράς Βενιζέλος και αστημένοντας ακολουθούσε και ο Κουβέλης, ο οποίος νομίζω ότι δεν όφελε τελικά, δεν αξίζει στην διαδρομή του και στην ιστορία του να έχει μια τέτοια προσέγγιση γύρω από αυτό το θέμα. Υπήρξε όλο αυτό το αλαλούμ με τις 3, 4, 7 κάλπες ήταν μέχρι σήμερα το πρωί. Μπροστά του λοιπόν στο ενδεχόμενο της πλήρους γελιοποίησης υπαναχώρησαν στην άποψη που αρχικά είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην σύσκεψη των Προέδρων για 4 κάλπες, μία για κάθε πολιτικό πρόσωπο. Βέβαια, φαντάζομαι ότι όταν παρουσιαστεί αυτή η συνέντευξη θα έχουμε ήδη αποτέλεσμα από την υπόθεση της παραπομπής στην προανακριτική. Αλλά θα σου έλεγα ότι ανεξάρτητα από αυτό το αποτέλεσμα, εμείς θα επιμείνουμε να προχωρήσει η υπόθεση της εισαγγελικής έρευνας που γίνεται έξω από τις λειτουργίες της Βουλής. Την έρευνα που κάνουν οι οικονομικοί εισαγγελείς. Και επιπλέον θα σου έλεγα ότι σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν υπόνοιες, όχι υπόνοιες, νομίζω είναι το κοινό αίσθημα αυτό, ότι σχετίζονται με μεγάλα σκάνδαλα, συνεχώς θα τα επαναφέρουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σου θυμίζω και για να κλείσω με αυτό, ότι σε αυτό το ταξίδι που υποτίθεται ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την μεγάλη κολοτούμπα, ήταν για πρώτη φορά που Έλληνας πολιτικός αρχηγός τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, σε μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση
με την γερμανική κυβέρνηση έθεσε το θέμα της υπόθεσης Siemens, απαιτώντας να έρθει η κατάθεση του Χριστοφοράκου που έχει δοθεί στην γερμανική δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και καρκινοβατή αυτή. Και καρκινοβατή. Της υπόθεσης Siemens που φρόντισε, για να σου θυμίσω, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος γιορτάζει και σήμερα. Λοιπόν, να σου θυμίσω ότι είχε φροντίσει πριν συναντήσει την Μέρκελ να την κλείσουν όπως-όπως, παρετούμενο το ελληνικό δημόσιο από τις όποιες απαιτήσεις του, και να θέσει και το κορυφαίο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου. Αυτά κανείς Έλληνας πολιτικός δεν είχε το σθένος να τα θέσει. Πάμε στο Βουλέτη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Λεύτερη.gr. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που παρακολουθήσατε. Και εγώ. Να είσαι καλά.